Καλωσορίζουμε τον εορτάζοντα αυτή την εβδομάδα. Δεν τα ξέρα κι εγώ. Πολύχρονος, ευχαριστώ πρόεδρε. Πάρα πολύ, κύριε ευχαριστώ τον πάρα πολύ. Πρόεδρο της Νίκης. Είστε πρόεδρος. Και πριν λίγο βγήκε και ανακοίνωση, νομίζω, που τιμά. Τιμά, ανεξάρτητα από αυτά που θα πω, με τιμά το Δέλτα Σίγμα του ποδοσφαίρου, της Νίκης Βόλου, να πω έτσι γενικά. Νομίζω, ανεξάρτητα από αυτά που θα σας πω, είναι άτομα τα οποία είναι άξια, επάξια άτομα, όπως είναι ο κ. Βενέτης, ένα εξαιρετικός άνθρωπος, μορφωμένο παιδί, έχει προσδώσει τα μέγιστα μέχρι στιγμής και οι άλλοι, ο κ. Σκουτσούκης, ο κ. Ανίδας. Νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση απαλύνει τα πράγματα, για να πάμε στη συνέχεια να σε εξηγήσω παρακάτω ότι και για την Νίκη Βόλου το άστρο δεν θα σβήσει ποτέ. Λάμπει συνέχεια. Εκτός αν σας σκιάσει η εμφάνιση της νέας ομάδας, κύριε Τζίμα. Θα σας το πω έτσι με βεβαιότητα αυτό. Όχι την προσωπική μου γνώμη, έχοντας, διανύοντας τον πέμπτο χρόνο σε αυτήν την κατηγορία, στη γάμα τη εθνική, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αγγίξει την Νίκη Βόλου. Θα υπάρξει μεγαλύτερη συσπήρωση. Ίσως και είναι και τακτική μου κάποια πράγματα από τα οποία λίγο τα τραβάω να έρθουν πιο κοντά, να σταθούν πιο δυνατοί. Αλλά όσον αφορά και την άλλη μεγάλη ομάδα, τον ομού μας, τον Ολυμπιακό Βόλο. Καλό θα κάνει. Κατά την προσωπική μου γνώμη είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις περιοχές ποδοσφαιρομάνα η Μαγνησία δεν έχουν καμιά τύχη αυτές οι ομάδες, γιατί ξέρετε το χρήμα πάρα πολλές φορές δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Τη θέληση. Εσείς δεν βλέπετε προοπτικές σε αυτή τη νέα ομάδα. Το λέω γιατί χθες μας έλεγε ο Αχιλλέας Μπέος ότι αυτή την ομάδα θα υποστηρίξει. Δεν βλέπει προοπτικές ούτε στη δική σας ομάδα, ούτε στον Ολυμπιακό Βόλο του, Βόλου του Παναγιώτη Μποτσιβάλη, και θα μου πείτε μετά και για όλα αυτά που διακινούνται ως σενάρια, πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι, ότι δηλαδή είστε κοντά με τον Παναγιώτη Μποτσιβάλη, θα μου το πείτε σε λίγο αυτό, και δεν βλέπει προοπτικές αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω πόσο έμπειρος είναι από την πολιτική ο Αχιλλέας Μπέος, με την έννοια ότι τώρα δοκιμάζεται στην πολιτική. Έχουμε σε αυτόν τον ορίζοντα των 2,5 ετών τα δείγματα της θητείας του. Αλλά στο ποδόσφαιρο έχει μακρά εμπειρία. Εκεί έχει μπλέξει την πολιτική μέσα, το λέει για λόγους πολιτικούς, ότι δεν πιστεύει σε εσάς. Γιατί με την εμπειρία που έχει μπορεί να διαγνώσει ποιες ομάδες έχουν προοπτική και ποιες όχι. Γι' αυτό το λέω. Εκτός είπα από τα γενέθλιά μου, πέρασε και μια περιπέτεια οικογενειακή. Περαστικά, ναι, είναι με τον πατέρα σας. Το μόνο μέσο επικοινωνίας ήταν, ξέρετε, είναι το ίντερνετ. Η αγάπη του κόσμου που παίρνουν από εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε πάνω από 1200 μηνύματα, προσωπικά τηλεφωνήματα, ευχές για τα γενέθλιά μου και ευχές φυσικά και για τον πατέρα μου, ο οποίος είναι καλά. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ναι, για πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστώ κοντά σας και να είναι καλά. Αλλά για πρώτη φορά θα κάνω μια προσέγγιση έτσι, για αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο σωματικά και ψυχικά. Έτσι. Να ξέρετε ότι επειδή έχω κάνει στον χώρο της δικαιοσύνης και ακόμα προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον εκεί που μου αναλογεί, έχει τεράστια ψυχολογικά αποθέματα ο Δήμαρχος. Τεράστια. Γι' αυτό θα τον συγχαρώ. Θα τον συγχαρώ. Και νομίζω ότι προσεγγίζει τα θέματα με μία σοβαρότητα και είναι κοντά σε αυτό το οποίο μπορούν να δουν και οι δικαστές. Έτσι, έχω πει ότι ένας καθηγητής με τον οποίο συνεργάζεται το γραφείο, μεγάλος καθηγητής νομικών, είπε ότι χαριλωτολογώντας μια στιγμή μου λέει, η πόρτα όταν μπαίνει στα δικαστήρια είναι πολύ φαρδιά, αλλά όταν βγαίνεις είναι πολύ στενή. Θέλω να το λέτε το στενή από εκεί να βγήκε. Ναι, έτσι, έτσι. Να του ευχηθώ να έχει δυνάμεις και νομίζω ότι έχει τις ψυχολογικές δυνάμεις. Φυσικά εδώ υπάρχει το ευαίσθητο σημείο, είναι η οικογένεια. Έτσι, νομίζω έχει 5 παιδιά. Νομίζω εκεί έχει την ευαισθησία η δικαιοσύνη να κρίνει όλα αυτά συνοπτικά. Ναι, έχει τεράστια εμπειρία στο ποδόσφαιρο, το αποδέχομαι αυτό. Εγώ δεν έχω τη δική του εμπειρία. Λέτε δεν θα δικαιωθεί στις εκτιμήσεις του. Δεν θα δικαιωθεί, ξέρετε, γιατί πιστεύω πάρα πολύ και θα σας πω στο εξής ότι η πρώτη του προσέγγιση νομίζω ότι το πήρε πάνω του, ότι για τη συνένωση εννοώ των δύο ομάδων, έτσι, Νίκης Βόλου, Ολυμπιακού φυσικά, αυτό το αποφασίζει μόνο ο κόσμος, αλλά σαν ιδέα έπεσε στο τραπέζι, νομίζω ήταν δική του ιδέα, έτσι έχω τις πληροφορίες μου.
Είναι ορθή. Είναι ορθή. Είναι ορθή σαν σκέψη και εγώ θα τη συμπληρώσω από αυτά τα οποία έχω ζήσει μέσα στην Νικηφόρου και μέσα στη Μαγνησία. Θα το συμπληρώσω ότι αυτό θα ήταν και το Α και το Μ για να το Πανθεσσαλικό να έρθει στα χέρια του, της ομάδος αυτής της μεγάλης υποτιθέμενης συνένωσης, ας πούμε, των δύο ομάδων. Όπου θα μπορούσε, ας πούμε, ο ερασιτέχνης να είναι χώρια και του Ολυμπιακού και της, να μην επηρεάζει αυτό και να ακολουθηθεί μόνο αυτό το δύσκολο εγχείρημα, και τα χρόνια είναι δύσκολα, ξέρετε. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, χρειάζεται περισσότερος κόσμος και να υπάρξει μία ομάδα. Αυτό το αποφασίσει ο κόσμος. Εμείς δουλεύουμε, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Πουτσιβάλη. Μου έκανε εντύπωση το ήθος του, σε αντίθεση με μένα που λίγο, ξέρετε, είμαι λίγο πιο... Τι είστε λίγο πιο? Λίγο πιο ζωηρός, να το πω έτσι. Λίγο. Μου αρέσουν λίγο, ξέρετε, αντεκλήσεις. Ένα σοβαρό άνθρωπο, ένα σοβαρό επιχειρηματία. Τον προσέχω, τον διάβασα, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη, στο ποδόσφαιρο. Μπορώ να κατανοήσω και για τη φετινή του χρονιά τι έχει προσφέρει στην ομάδα. Ναι, γίνονται συζητήσεις. Υπάρχει μια μεγάλη συνάντηση στην Αθήνα την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, δημοκρατικά, θα αποφασίσει ο τεράστιος αυτός κόσμος της Νίκης Βόλου, που ακόμα και με τις αντεκλήσεις και αυτά όλα που συμβαίνουν και τις αρνήσεις στο πρόσωπό μου, τους αγαπώ περισσότερο, γιατί μάχονται για αυτό που αγαπούν. Θα συνιστούσα δηλαδή ότι να υπάρξει μια περίοδο ηρεμίας, μια περίοδο σκέψεως, και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δημοκρατικά θα αποφασίσουν ότι με λιγενέστε καλύτερο για αυτόν τον τεράστιο σύλλογο, όσο δε και για τον Ολυμπιακό Βόλο. Ναι, μια σαν ιδέα την αποδέχομαι. Εκείνο όμως που συμπληρώνουν σήμερα, πρέπει να γνωρίζουν από κάποιες κινήσεις που γίνονται, ότι θα μπορέσει να έρθει και το γήπεδο στα χέρια μας. Αυτό είναι το πιο βασικό, ένα τεράστιο γήπεδο που παλεύει ο Δήμος, να το φέρει στα χέρια του. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι μέρες διεργασιών. Λοιπόν, χωρίς... έχετε βάλει πολλά ζητήματα, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Εσείς λέτε λοιπόν ότι ουσιαστικά υλοποιείτε μια παλιότερη ιδέα του Αχιλλέα Μπέου, να πάμε στη συγχώνευση ή στην ένωση των δύο ομάδων, μην κολλήσουμε στις διατυπώσεις, γιατί τότε είχαν κάποιοι εγκλωβιστεί και στο όνομα, στο ποια θα είναι η έδρα, στο ποια σύμβολα και χρώματα θα επικρατήσουν, που είναι οι λεπτομέρειες που λύνονται αυτά. Όλα ξεκινούν από τις καλές διαθέσεις. Εσείς σε ποιο επίπεδο συνεννόησης έχετε φτάσει με τον κύριο Μποτσιβάλη? Είναι πρώιμες οι συζητήσεις? Είναι όριμες? Θα έχουμε ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι, πριν δηλαδή τη νέα αγωνιστική περίοδο? Κοιτάξτε, εγώ έχω κάποιες συζητήσεις με τον κύριο Πουτσιβάλη, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα του, όπως και εγώ. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε απόφαση πάρθει, γιατί είναι όριμες οι πρώιμες συζητήσεις, οι οποίες οριμάζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, στην οποία εμείς δεν θα έχουμε καμία άλλη, εγώ προσωπικά, καμία άλλη συμμετοχή. Αυτό είναι θέμα του κόσμου, είναι να το αποφασίζει ο κόσμος. Υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, νομίζω έχουν τεράστιες ιστορίες. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Αλλά νομίζω στα επόμενα χρόνια μπορεί να δουλεύεται αυτό στο μυαλό των βουλιωτών, να το πω έτσι. Νομίζω δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Όλοι ζούμε σε μια πόλη. Και να μπουν σιγά σιγά τα θετικά και τα αρνητικά, και από εκεί και πέρα. Μόνο με δημοκρατικές, είδατε τι έγινε με την απόφαση του Ρίγα Φέρεο. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που είναι το ανώτατο όργανο και αυτό που πρέπει να σεβαστούμε. Εσείς αυτή την προοπτική την έχετε βάλει στη Γενική Συνέλευση, θα τη βάλετε? Το λέω γιατί όταν είχε πρωτοϋποθεί αυτή η πρόταση, οι αντιδράσεις προήλθαν κυρίως από τη Νίκη Βόλου. Ότι για μας είναι και ένα κομμάτι της εγκατάστασής μας εδώ, είναι μνήμες από την πατρίδα μας, με την έννοια ότι είναι μια προσφυγού πόλη η Νέα Ιωνία. Τώρα πια δεν είναι, έχουν φύγει εκείνες οι γενιές, οι φεύγουν σιγά σιγά, αλλά το θεωρούν μαζί με την Ευαγγελίστρια δύο σύμβολα που θα τα κρατούν πάντα ακέραια. Αυτό το ακέραιο, αν καταργηθεί, τους ενοχλεί, το έχετε συζητήσει, και δεν είναι ανάγκη να γίνει συνέλευση. Εσείς είστε στους αγώνες. Μπαίνετε στις κερκίδες, μιλάτε με τον κόσμο. Τι σας λένε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι αληθές νομίζω αυτό που έπεσε στην αντίληψή μου και μου το έχουν μεταφέρει.
η δήλωση του κυρίου Μπέου ότι είμαστε γύρω στο 75-80% αποδοχής αυτής της σκέψης. Mm-hmm. Δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι μεγάλο ποσοστό. Αλλά όπως το θέσατε το θέμα, πράγματι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, έχει μια... αυτό που με έχει αφήσει άφωνο είναι η μεγάλη αγάπη. Η μεγάλη, ξέρετε, και οι μεγάλες αντιδράσεις έρχονται από τη μεγάλη αγάπη. Επομένως, νομίζω ότι σιγά σιγά θα το δούμε και νομίζω ότι, όπως το είπατε πολύ σωστά, η νέα γενιά έχει αλλάξει. Μακάρι, το εύχομαι να γίνει αυτό, θα είναι για το καλό, για το καλό πιστεύω της πόλης. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν δύο ξεχωριστές ιστορίες. Με δημοκρατικά μέσα θα αποφασιστεί αν θα γίνει όχι. Αλλά να πω ότι αν θα δικαιωθούν η σκέψη σαν σκέψη, αν είναι σωστή ή όχι, φρονώ ότι με αυτά τα χρόνια τα δύσκολα που έρχονται, βλέπετε συνέχεια τι γίνεται και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Τα έχω πει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα πάμε στα 300 με 400 ευρώ, προσωπική μου εκτίμηση, είναι η εργασία μου, αυτή η σύνταξη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηριχτούν δύο ομάδες. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αυτό που περνάω. Να σας πω, αυτό θα σας έλεγα. Εκεί που πάντα, ακόμη και στις εύρωστες περιόδους, λέγαμε ότι είναι μεγάλο για μια πόλη 150-160 χιλιάδων ανθρώπων κατόρθωμα να κρατά ζωντανές δύο ομάδες. Τώρα με την τρίτη ομάδα δεν θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Έρχεται αυτή η τρίτη ομάδα με βασική στρατηγική της να έχει μια αξιοπρεπή θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ή εσείς πιστεύετε ότι διεμβολίζει τις δικές σας προσπάθειες, βλέπετε σκοπιμότητα, βλέπετε άλλες δεύτερες και τρίτες σκέψεις πίσω από αυτή ομάδα? Να είμαι τόσο αφιλής να πιστέψω ότι κάποιος επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει δεν προσδοκεί σε κάποια ωφέλη, έτσι. Φυσικά θα φέρει αναταραχή στην πόλη, και θα φέρει μάλιστα τον κόσμο σε κάποιον, να το πω έτσι, σε κάποιον διχασμό. Αυτή την πολύ αγάπη και τα εύκολα πράγματα, εγώ ξέρετε, δεν τα εύθετω. Οτιδήποτε καινούριο έχει στόχους και νομίζω ότι επειδή η πόλη διψά αυτό που και εγώ προσπάθησα και ο κύριος Μποτσιβάρης από τη μεριά του να ενερχηθεί στην άλλη κατηγορία, διψάει η πόλη για να έχει μια ομάδα τουλάχιστον στη Β' Εθνική, έτσι. Είναι κρίμα για αυτές τις ομάδες να αγωνίζονται στη Γ'. Νομίζω ότι αν ο στόχος είναι να καταφέρουν αυτό για να προσεγγίσουν μετά κόσμο στον οποίο κόσμο σιγά σιγά... Εσείς λοιπόν αναγγέλλετε από εδώ τώρα ότι θα κάνετε γενική συνέλευση για το θέμα της όπως είναι οι διαδικασίες τώρα και μετά την απόφαση του ερασιτέχνη, φυσικά όλα τα θέματα θα ξεκαθαρίσουν στη γενική συνέλευση. Εκεί θα προστατεύσω τον εαυτό μου, θα ζητήσω, θα αναγνωρίσω τα λάθη μου, θα πω γιατί δεν ήμασταν πρωταθλητές, γιατί δεν τα καταφέραμε, θα αναλυθούν όλα και φυσικά θα τεθεί και αυτό το θέμα δημοκρατικά. Νομίζω να γίνονται συζητήσεις, δεν είναι κάτι κακό. Απέδειξε πολύ, είδα και άλλα πράγματα, ότι έχει μία αξιόλογη αστυνομία. Είδατε ότι αυτό το εγχείρημα που γίνεται και όσον αφορά και σε όλα τα μάτς του Ολυμπιακού και τα δικά μας τα μάτς, ο κύριος Τόλιας και το επιτελείο του νομίζω πρόσδωσαν τα μέγιστα να υπάρχει ηρεμία στα γήπεδά μας. Ένας δήμος, για μένα είναι η μορφότερη πόλη της Ευρώπης, ένας τεράστιος δήμος. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι αυτές οι συνεχόμενες αγωγές και μηνύσεις. Νομίζω ταλαιπωρούμε τη δικαιοσύνη του νομού τζάμπα, άδικα κατ' εμέ, διότι ξέρετε, έχω περάσει από αυτόν τον χώρο και η αφθάδια ορισμένων είτε στα ραδιόφωνα να ανακοινώνουν τόσο εύκολα, απαξιώνοντας τη δικαιοσύνη και τον εισαγγελέα πρωτοδικών, κάνε μου μήνυση η καραμέλα αυτή και βρίσκει και κάνε μου μήνυση και τα αυτά, νομίζω ότι δεν τιμά την πόλη. Κάνω μια έκκληση από εδώ να είμαστε πιο προσγειωμένοι, να μην ταλαιπωρούμε τη δικαιοσύνη με ασήμαντα πράγματα, συκουφαντικές δυσφημίσεις κτλ. Και να κοιτάξουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για την πόλη. Γιατί θα είμαι για πολλά χρόνια εδώ. Αυτό είναι δήλωση. Θα είμαι για πολλά χρόνια εδώ. Με αυτή την ιδιότητα. Όχι αυτό που γράφει η οθόνη. Όχι με αυτή την ιδιότητα. Με ποια ιδιότητα? Επαγγελματία, ναι.
Το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, επειδή αγαπώ την πόλη, θα ασχοληθώ. Έχετε δημιουργήσει γραφείο στο Βόλο, είναι λογικό. Κάποιος δεν το δημιουργεί για μια χρονιά, άντε για μια δεύτερη και μετά αναχωρεί. Έχω ένα μεγάλο γραφείο. Αλλά πώς θα είστε, πώς το λέτε, θα είμαι για πολλά χρόνια στην πόλη? Θα είμαι πάντα κοντά στην αγάπη μου, αυτή είναι την Νίκη Βόλου, πάντα κοντά. Ναι. Θα εκπλαγεί ο κόσμος και της Νίκης Βόλου και με τους ανθρώπους που είχαν αντεκλήσει και με τους ανθρώπους που πορευτήκαμε μαζί, το πόσο θα στηρίζω την ομάδα. Άρα κάποια στιγμή καταλαβαίνω ότι αυτό έχει ορίζοντα, κάποια στιγμή τελειώνει. Σαφώς έχει ορίζοντα, γιατί υπάρχουν πιο άξιοι. Πότε τελειώνει η εμπλοκή σας με τα διοικητικά της Νίκης? Αφού, γιατί λέτε συναισθηματικά η καρδιά σας θα παραμείνει θα εκεί. Παραμείνει, θα τα παραμείνει διοικητικά και πότε οικονομικά τελειώνουν? Πρόεδρε, γιατί τώρα μας ρίχνετε λίγο βόμβα ότι αποχωρείτε από την διοίκηση της Νίκης. Δεν αποχωρώ, είπα ότι δημοκρατικά. Τι ορίζοντα, γι' αυτό, θέσω, για να μην υπάρχουν ερμηνείες διαφορετικές. Όχι, έχει ορίζοντα ακόμη μια χρονιά με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί νομίζω ότι φέτος γίναμε πιο σοφοί. Θα δείτε ότι αυτή η απόφαση. Άρα είναι, λέτε, θα τελειώσετε και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, είτε η ομάδα μόνη της, είτε αν οριμάσουν οι συνθήκες για να πάμε στην συνένωση. Έτσι, αλλά μετά θα το παρακολουθείτε μόνο με αγάπη. Με αγάπη. Ό,τι και θα νομίζω γίνεται. Ότι ήδη στο συμβούλιο αυτό, το οποίο φυσικά το ΔΣ θέλω να γνωρίζει ο κόσμος, ότι όπως εγώ δημοκρατικά πέρασα τη μορφή με το χαμόγελο, θα είχα, ας πούμε, την, έτσι να το πω, την επιθυμία και αυτοί να δουν τις κινήσεις τις δικές μου. Δηλαδή, καταρχήν από τις κινήσεις, μη αναγνωρίζοντας το ΔΣ βάσει του καταστατικού, γιατί και η ανακοίνωση χθεσινή αναφέρεται ότι σεβόμαστε το καταστατικό, κατ' εμέ οι εκλογές είναι άκερες. Όμως, σε έναν τεράστιο σύλλογο, έτσι όπως είναι αυτός ο σύλλογος, νομίζω ότι δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό όσο οι άνθρωποι που απαρτίζουν πλέον το καινούριο ΔΣ. Εσείς είναι, θα κάνετε ξανά εκλογές ή τέλειωσε το θέμα τώρα? Εγώ θα το. Ναι, ακούστε να δείτε. Επειδή δεν γνωρίζουν κάποιοι νομικά και ο κόσμος παρεξηγεί κάποια πράγματα, καταρχήν πρέπει να γνωρίζουν ότι ό,τι θα γίνει θα γίνει στην πόλη του Βόλου. Δεν θα κουράσουμε την δικαιοσύνη του Βόλου. Η αρμοδιότητα πλέον μεταβιβάζεται στην πόλη της Αθήνας. Αυτό θα υπάρχει μια, μετά την απόφαση του ΔΣ να παραμείνω και να πάμε στη Γενική Συνέλευση. Νομίζω ότι στη Γενική Συνέλευση μέχρι τότε δεν θα υπάρχει ούτε καμία επίπτωση στον Αριστέχνη. Νομίζω ότι εκεί θα ανοίξω τα χαρτιά μου δημοκρατικά, θα τα πούμε όλα και νομίζω ότι θα λυθεί το θέμα εκ των έσω στη Γενική Συνέλευση. Η επιθυμία μου αυτή το να τελειώσει η χρονιά ήταν για τους εξής λόγους. Φρονώ και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχω τις δυνατότητες ακόμα και σε μία εβδομάδα και σε δύο εβδομάδες ή τρεις που είναι ακόμα η αγωνιστική περίοδο, μπορώ να απεμπλακεί ο ερασιτέχνης από κάποια βάρη, έτσι. Αυτό επιδιώκω, είδε αυτό δουλεύω και αυτή τη εβδομάδα και τις επόμενες δύο. Επομένως, ο ερασιτέχνης δεν θα έχει κανένα βάρος από το ποδόσφαιρο και μάλιστα θα καρπωθεί και κάποια χρήματα, μηδαμινά χρήματα, όχι πολλά χρήματα, για να μην υπάρχουν για την επόμενη χρονιά δυσκολίες και χρέη από τη φετινή προοδοσία. Αφού μου δίνεται λοιπόν έστω και με όλα αυτά τα προβλήματα που πέρασε αυτή η δυνατότητα, νομίζω θα τα καταφέρω και θα είμαστε, έτσι να πούμε, στον ισολογισμό και τον απολογισμό μέχρι δραχμής, μέχρι ευρώ. Οι λογαριασμοί τακτοποιήθηκαν, γιατί χθες θύμισε ότι έχετε απλήρωτους λογαριασμούς. Κοιτάξτε, όλες αυτές οι φήμες, αλλήμωνο τώρα πιστεύω ο Δήμαρχος ότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, ή εγώ για την ομάδα, ή ο κ. Πουτσιβάλης για τη δική του ομάδα, δεν θα σχολιάσω, θα κάνω μόνο. Τα διακινούν, λέτε, ναι, κάποια εκ του πονηρού. Θα πω κάτι, ναι. Θα πω ένα απλό. Έλατε. Ξέρετε και ότι, να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ότι πάνω από 500 ευρώ δεν μπορείς να χρωστάς στην ΕΠΟ. Επομένως, όταν ο Δήμαρχος είπε ότι χρωστάει και ο Βουτσιβάλης 30.000, είναι ατυχέστατο αυτό. Μάλιστα. Δεν σου αφήνει, κλειδώνεις και δεν μπορείς να παίξεις. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, και πάλι πολύχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ήταν καλά. Μια εβδομάδα που ζήσατε ακραία συναισθήματα και χαρά για τις πολλές ευχές, λέτε, που συγκεντρώσετε. Αλλά και αγωνία με την μια περιπέτεια υγείας. Όλα από τους δικούς μας φιλάθλους εδώ να προσδώσουν τα μέγιστα, να έχουμε καλή, γιατί ήταν μεγάλο εγχείρημα, έτσι, που ήρθε εδώ ο τελικός. Ο τελικός. Θα είστε αύριο? Είναι ο πατέρας μου, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι. Μάλλον θα είστε εκτός. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.